Είμαστε παρέα με την αγαπημένη μας Ζωή Κρονάκη, στη στήλη της, Happy Kids, και φυσικά με τον κύριο Θάνο Ασκητή, πολύ γνωστό στο επάγγελμά του. Και θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο νομίζω λίγο πολύ μας απασχολεί όλους εμάς που έχουμε παιδιά, κύριε Ασκητή και Ζωή μου, για το πώς απαντάμε σε δύσκολες, κυρίως για εμάς τους ενήλικες, ερωτήσεις. Γιατί τα παιδιά μας δεν νομίζω ότι έχουν κάτι πονηρό στο πίσω μέρος του μυαλού τους όταν θέλουν να καταλάβουν τι συμβαίνει με το σώμα τους ή με δύο ανθρώπους που είναι οι γονείς τους που αγαπιούνται. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Πολλές μανούλες θα είναι στο σπίτι και θα μας βλέπουν μαζί με τα παιδιά τους, πιθανότατα. Ναι. Είναι από αυτά τα ζητήματα και από αυτά τα θέματα που μας καίνε εμάς τους γονείς. Διότι το θέμα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μας απασχολεί από πολύ μικρή ηλικία στα ματίνα. Mm-hmm. Σωστό. Πρέπει να σου πω ότι γενικά εμείς οι γονείς θα πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι, γιατί είναι μέσα στο φυσιολογικό πλαίσιο να δεχθούμε και αρκετές ερωτήσεις από πολύ μικρές ηλικίες των παιδιών μας. Και έκειται λοιπόν σε εμάς στο πώς θα ανταποκριθούμε και στις φυσιολογικές τους ανάγκες, αλλά και στα δικά τους τα ερωτήματα. Δηλαδή, ερωτήματα όπως από ποια ηλικία πρέπει να μιλήσω στο παιδί μου για το σεξ, καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει, ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιήσω. Και ας ξεκινήσουμε και από τα πιο απλά. Δηλαδή, εγώ όταν η κόρη μου κάποια στιγμή μεγάλη, γύρω στα 2, που μίλαγε δεν μίλαγε, με ρώτησε μαμά πώς μπήκα στην κυλίτσα σου. Εκείνη την ώρα είπα να πω για τη Μελισούλα και το Μελισούλο, για τον Μπελαργό, κυρία Ασκητή. Και τελικά σκέφτηκα εκείνη την ώρα αυθόρμητα και είπα ότι η μαμά και ο μπαμπάς αγαπιούνται πολύ και μια μέρα έκαναν μια πολύ σφιχτή αγκαλιά και ήρθες εσύ. Δηλαδή προσπάθησα να πω κάτι που στο περίπου ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχει κάποιο υπονοούμενο. Ναι. Καταρχήν ξέρετε ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν. Δεν έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο και την ικανότητα να μιλούν στα παιδιά τους, γι' αυτό και σιωπούν. Προτιμούν τη σιωπή ή την άρνηση από το φόβο να μην εκτεθούν με λόγια που εμείς ως ενήλικες τα έχουμε ενοχικά στο μυαλό μας. Η σεξουαλικότητα στην ενήλικη ζωή προκαλεί αμηχανία, φόβο, ντροπή και άρνηση. Αυτή είναι η κακή πλευρά της σεξουαλικότητας. Όταν γίνεσαι γονιός, το παιδί σου από μικρό αρχίζει και σε ρωτάει. Το παιδί είναι εγωκεντρικό, θέλει να σε έχει συνέχεια κοντά του, είναι μιμητικό, συμπεριφέρεται από τη δική σου συμπεριφορά. Και αντιδραστικό για να δείξει ότι υπάρχει και αυτό μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού. Οι ερωτήσεις γύρω από το σεξ ή τον έρωτα, ξέρετε, είναι δύο λέξεις που πάντα ήταν αντιμαχόμενες και σε εμάς τους ενήλικες. Εγώ σε πολλές ομιλίες μου υπάρχουν πολλοί που μου λένε: μα μιλάτε για το σεξ, δεν μιλάτε για τον έρωτα. Ή ο έρωτας τι είναι και τι είναι το σεξ. Είναι όντως διαφορετικές συμπεριφορικές εικόνες στην ενήλικη ζωή. Στην παιδική ηλικία όμως είναι ταυτισμένες έννοιες και πολλές φορές δεν έχουν την ακολουθία της κρίσης των ενηλίκων. Mm-hmm. Ένα παιδάκι που αυθόρμητα θα ρωτήσει ή κάπου το άκουσε ή το διάβασε ή σήμερα ξέρετε τα μέσα, δίνουν φοβερές πληροφορίες. Mm-hmm. Ένα παιδί λοιπόν 2-3 χρονών που ακόμα δεν έχει πλήρη αντιληπτική κρίση, όταν σε ρωτήσει η μαμά πώς ήρθες στην κυλίτσα σου, θα έλεγα ότι απαντήσατε σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή η αγάπη είναι ο καλύτερος παράγοντας που δύο άνθρωποι αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Και το παιδί μας βλέπει να φιλιόμαστε και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Η διάχυση του έρωτά μας, όχι της σεξουαλικότητάς μας. Συγγνώμη, θα μου βάζετε και ένα άλλο θέμα. Εγώ έχω παρατηρήσει και από τις φίλες μου και από μένα ότι όποτε υπάρχει μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα σε μένα και στον άντρα μου, και δεν εννοώ τρυφερή, πονηρή, σεξουαλική. Ένα φιλί στο στόμα. Γιατί φιλιέστε, μη φιλιέστε. Δηλαδή υπάρχει μια. Γιατί ζηλεύουν τα παιδιά. Ναι. Είναι ο μηχανισμός της εγωκεντρικότητας. Δηλαδή, εκεί τι όλα πρέπει να κάνουν οι γονείς, να σταματήσουν να. Δεν θα σταματήσουν, δεν θα παρατηρήσουν αρνητικά, θα χαλαρώσουν για λίγο, αλλά όταν συνεχίσουν και διεκδικούν την εικόνα τους, το παιδί εξοικειώνεται. Μην ξεχνάτε ότι τα πάντα είναι μια εξοικείωση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από ποια ηλικία αρχίζουν τα παιδιά και γνωρίζουν το σώμα τους, ώστε και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι? Κοιτάξτε, κανονικά αν είχαμε μια όρημη πολιτεία, εκπαιδευτικά όρημη πολιτεία, από τα 3 χρόνια στη ζωή του παιδιού μας έπρεπε να είχε μπει η εικόνα του σώματος. Το παιδί όταν αρχίζει και μεγαλώνει, στον καθρέφτη του, στο δωμάτιό του, που πρέπει δεν να έχει. Δεν τα πονηρεύεις όμως έτσι. Καθόλου. Καθόλου. Εξοικειώνεται με το σώμα του. Εμείς είμαστε πονηροί τοποθετημένοι απέναντι στο φόβο ότι το παιδί μπορεί να γίνει οριοπαθές ή να ασχολείται πάρα πολύ με το σώμα του ή να χάσει την ψυχική του υπόσταση ή την πνευματικότητά του μεγαλώνοντας. Το παιδί μαθαίνει το σώμα του. Πώς το μαθαίνει, παρατηρήσει το μια ψάχνει. Μαμά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτουμε, αλλά με αυτά που μας λέτε προκύπτει να ρωτήσω. Αν μια μαμά παρατηρήσει, γιατί εγώ έχω μια φίλη στο μυαλό μου, ότι το παιδάκι της αρχίζει και χαϊδεύει περισσότερο μια περιοχή. Είναι φυσιολογικό. Αγγίζει αυτό. Τον εαυτό του.
του λέει σταμάτα, όχι, του λέει τι κάνεις, κάνεις σαν να μην συμβαίνει, ποια είναι η σωστή, του εξηγεί κάτι. Προσέξτε, είναι... επειδή βάζετε βροχή τα. Συγγνώμη τώρα. Όχι, καλά κάνετε και εγώ θα σα ευχαριστήσω. Τα θέματα που μα κάνει η μαμάδα στα παιδικά πάρτι και στα. Εγώ καταρχήν θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτό το θέμα, που είναι και πρωινή ώρα και πολλά παιδιά στο σπίτι. Γιατί είναι ένα θέμα που καίνει τους γονείς και εγώ θα σας πω από τη δική μου την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που ταξίδεψα και στα Υπουργεία Παιδείας ως σύμβουλος και στα βιβλία που φτιάξαμε. Και γιατί δεν... ήταν και μάθημα κάποτε. Και δεν είναι... ήταν ποτέ μάθημα. Όχι, μακάρι να γίνει μάθημα. Και χαίρομαι ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έχει την τόλμη και την ωριμότητα να εφαρμόσει την φυσιολογική σεξουαλικότητα στην ηλικία 6 έως 12. Μάλιστα. Που είναι η καρδιά της γνώσης το τι είναι φυσιολογικό. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα μαθαίνουμε από το παθολογικό το φυσιολογικό. Για το παιδί λοιπόν που αρχίζει με το σώμα του να επικοινωνεί, το να χαϊδεύεται, να εισπράττει δηλαδή την πρώτη ευχαρίστηση που ασυνείδητα και σιγά σιγά συνειδητά θα το επιτρέψει να εξοικειωθεί με το σώμα του και όχι μεγαλώνοντας να το φοβάται ή να κρύβεται. Ξέρετε πόσες γυναίκες στην ενήλικη ζωή αποκτούν σεξουαλικά προβλήματα επειδή φοβούνται το σώμα τους. Δεν το έχουν ποτέ αποκαλύψει. Ζουν την αγωνία της εικόνας τους ή συγκρίνονται με άλλες εικόνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 3 με 6. Είναι η πρώτη περίοδος στην απάντηση που σας δίνω που το παιδί αντιλαμβάνεται το σώμα του. Το όμοιο και το διαφορετικό. Ταυτοποιείται, θα λέγαμε πιο απλά, μέσα από την εικόνα του, μεγαλώνοντας, το σώμα συνεχώς αλλάζει, να καταλάβει τον εαυτό του με έναν γονιό που του επιτρέπει να δει τον εαυτό του το σώμα. Ναι, αλλά το βλέπεις στον καναπέ να το κάνει και κάνεις πως δεν συμβαίνει. Όχι, σαν να βλέπει τηλεόραση. Του διασπάς την προσοχή, επειδή με έχει απασχολήσει και εμένα με την, και με φίλες μου που το συζητάω δηλαδή και από το All For Mom που το συζητάω με διάφορες αναγνώστριες. Αυτό που εγώ εισέπραξα τουλάχιστον και από το παιδί με το δικό μας, όταν κάποια στιγμή το ρώτησα, είναι ότι το αποσπάς λίγο την προσοχή. Ναι. Δηλαδή, πάνε αγάπη μου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, ή πήγαινε, ξέρω εγώ, στο δωμάτιό σου, ή παίξε έτσι. Ή του λες κάτι ευχάριστο. Α, δεν σου είπα. Ελενίτσα, ας πούμε, ναι, Γεωργάκη, ναι. Μίλησα με τη θεία και θα πάμε στο θέατρο, θα πάμε στο Λούνα Πάρκ. Το παιδί εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, στο άλλο ερέθισμα, φεύγει. Και αν συνεχίζει να το κάνει. Δεν θα συνεχίσει. Αν συνεχίσει πολύ να το κάνει, θα πρέπει να είτε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, μήπως υπάρχει μια φόρτιση που αυξάνει επαγωγικά την αναζήτηση της ειδονής. Η σεξουαλικότητα στην ψυχολογία είναι ειδονή. Έχει επιθετικότητα και έχει πολλές φορές άμυνα από πίσω. Και το παιδί τι κάνει, προκαλεί. Αν καταλάβει ότι αυτό σε ενοχλεί, είσαι δει ότι εσύ ταράζεσαι, ή έχετε γιαγιά. Όπως όταν λένε στην διαλογική που πέφτουν στο πάτωμα για να σε νευριάσουν όταν είσαι σε δημόσιο χώρο. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα που άθελά τους περνάνε αρνητικά μηνύματα. Η γιαγιά θα σου ευχαριστεί τώρα με το διάστημα. Να το θυμάστε και το λέω και σε όλες τις μητέρες. Και στους πατέρες που μας ακούνε. Το παιδί πάντα θέλει να σε προκαλέσει. Όπου τσιμπάς, θα τσιμπάς. Δοκιμάζει τα ωριά σου, έτσι. Ναι, σε δοκιμάζει συνεχώς με πράξεις και συμπεριφορές που ενώ τις κάνει αθώα και παρορμητικά πολλές φορές, δεν ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή αυτό σε ενοχλεί. Όταν καταλάβει ότι σε ενοχλεί, θα το κάνει και θα το ξανακάνει. Επί τούτου, Επί τούτου. Στο δωμάτιό του όμως, και εδώ είναι και το μεγάλο μήνυμα, να πούμε το παιδί μας ότι το δωμάτιό σου είναι δικό σου και ο χώρος σου, που μέσα εκεί μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει, και μεγαλώντας το παιδί με το χώρο αυτό. Να σεβόμαστε την κλειστή του πόρτα, δηλαδή. Να σεβόμαστε το δωμάτιό του και το χώρο του, να βάλουμε έναν καθρέφτη. Έναν καθρέφτη είναι ο καλύτερος φίλος για το παιδί, που δεν πρέπει να το φοβόμαστε ότι αυτό θα προκαλέσει αρνητικά μηνύματα, και να δώσουμε ενίσχυση στην ταυτότητα του φίλου του παιδιού. Με τα ρούχα που το αγοράζουμε, πόσο όμορφος είσαι, τι ωραία τα μαλλιά σου είναι έτσι, τι κούκλος Γιώργος έχει γίνει, πόσο όμορφη Ελληνίτσα είσαι, ώστε στα παιδιά να ταυτοποιήσουμε την ταυτότητά του. Γιατί το παιδί μεγαλώνοντας συγκρίνεται με το όμοιο και το διαφορετικό. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να κερδίσουμε μέχρι το παιδί να πάει στην τάξη πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, για να ενισχύσουμε πιο την εξωστρέφεια και την εξοικείωση με την εικόνα. Συγγνώμη όμως, σε περιπτώσεις που λένε, ας πούμε, γονείς, που κυρίως το διαβάζουμε στο εξωτερικό, γιατί οι Έλληνες έχουμε το ταμπού και συνήθως δεν βγαίνουμε ανοιχτά να το παραδεχθούμε, αλλά έχω διαβάσει, ας πούμε, συνεντεύξεις γονιών στο εξωτερικό, στην Αμερική, ας πούμε, ότι λένε ότι κατάλαβα στα 4 ότι το παιδί μου ήθελε να φοράει φουστάνι και ήταν αγόρι. Και κάποια στιγμή το αποδέχτηκαν. Όχι, άλλο παράδειγμα είναι, ναι. Απλά, μιας και έχουμε τον κύριο ασκητή, κάνουμε μια γενική κουβέντα. Εκεί, ας πούμε... Αν υπάρχει μια διαταραχή, αυτό που λέτε είναι διαταραχή ταυτότητας του φίλου. Εκεί ζητάς τη βοήθεια κάποιου ειδικού για να διαπιστώσεις. Εκεί ζητάς τη βοήθεια ενός καλού παιδοψυχολόγου ή ενός παιδοψυχιάτρου, ενός εξειδικευμένου στα θέματα σεξουαλικής υγείας. Δηλαδή, όταν δούμε κάτι στο παιδί μας που δεν μας αρέσει, όχι αμέσως, ξέρετε, ο γονιός τρομολαγνεί. Και στη χώρα μας η τρομολαγνία είναι και το πρώτο μας όπλο.
δεν πρέπει να κάνουμε πανικό με το πρώτο που θα δούμε. Μπορεί το παιδί μου να το μην φοράει τα παπούτσια της μαμάς του, ένα αγοράκι. Ναι. Δεν σημαίνει τίποτε αυτό. Ή να ζητάει τα κραγιόν από την αδερφή του μεγαλύτερη που τα βλέπει. Γιατί μιμείται. Μην ξεχνάτε τη δεύτερη παράμετρο. Το παιδί μιμείται. Και μπορεί έτσι να θέλει να κερδίσει και την προσοχή της μανούλας του. Ακριβώς. Δηλαδή. Είναι σημαντικό τρία... θέμα αυτό και κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να το θίξουμε στα ματίνα. Μα γι' αυτό τώρα βρήκαμε τον άνθρωπο, τον ρωτάμε λίγο από όλα. Συσχετίζεται δηλαδή η συμπεριφορά του παιδιού με τη δική μας τάση. Μάλιστα. Αν εμείς κάνουμε πανικό. Έχω δει πολλές φορές γονείς σε πανικό. Από ένα τελείως τυχαίο και αθώο περιστατικό. Εάν όμως δούμε ότι επιμένει στο να δυσφορεί με το σώμα του, με την εικόνα του, με τον ντύσιμό του, εκεί θα πρέπει να τρέξουμε σε έναν ειδικό για να του μιλήσουμε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ομόφυλος γονιός έχει περισσότερο βάρος εντός εισαγωγικών ή μεγαλύτερο ρόλο στο να καθοδηγήσει σεξουαλικά το παιδί του? Σε έναν βαθμό έχει, αλλά και όλος ο γονιός, ο ετερόφιλος, έχει σημαντική συμμαχία να ενισχύσει αυτή τη στάση. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλιστα, να μην αισθανθούμε ότι ο ένας κλέβει την παράσταση. Νομίζω από τον ότι άλλο. Πρέπει να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας, να κάνουμε ναι, και ένα. Γιατί έχουμε θέματα που αγγίζουν. Μέρος Β, γιατί δεν προλάβαμε να σας χαρούμε. Δηλαδή, εγώ έχω άλλες τόσες ερωτήσεις. Απλά για να κλείσουμε, ποιο είναι το μήνυμα, κυρία Σκητή, ότι δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις και δύσκολες απαντήσεις? Δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις, υπάρχουν δύσκολες απαντήσεις για γονείς που δυστυχώς πολλές φορές δεν μπορούν να εκφραστούν. Θα σας πω δύο λέξεις. Ναι. Η αλήθεια και ο ήρεμος λόγος, ο απλός λόγος, είναι η καλύτερη απάντηση στο παιδί μας που μεγαλώνει και πολλές φορές έρχεται και ξέρει την απάντηση και μας δοκιμάζει. Να δει, να το πούμε, την αλήθεια. Να μην χάσουμε την επαφή με το παιδί μας μέσα από την αλήθεια. Μάλιστα. Αυτό το βιβλίο το έχουμε φτιάξει. Ναι. Και είναι ανοιχτό για το γονιό που θέλει να το πάρει από το χώρο μας. Και είναι 100 ερωτήσεις, απαντήσεις για το παιδί, το γονιό και τον έφηβο. Είναι θέματα σεξουαλικής αγωγής. Όπως και η γραμμή που διαθέτουμε, που είναι επίσης. Α, και απλές χρηστικές. Έτυχε τώρα, εγώ ξεφυλίζοντας, το παιδί μου έτυχε να με δει να βγαίνω γυμνός από τον μπάνιο. Πώς το αντιμετωπίζω? Ναι, είναι πολύ πρακτικό, χρηστικό βιβλίο για γονείς και παιδιά. Και μια γραμμή θα την πω, γιατί είναι δωρεάν, είναι δημόσια. 210-7-79-79-79 είναι ανοιχτή 12 με 4 κάθε μέρα από ειδικούς ψυχολόγους που απαντούν σε θέματα που αφορούν γονείς και ενήλικες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, ζωή και εμείς. Να κανονίσουμε μια συνάντηση με τον κύριο Ασκητή, γιατί νομίζω ότι είναι πολλά τα θέματα. Έχει πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Ακριβώς. Εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ζούλα μας. Επιστρέφουμε.